Καλημέρα σε όλους. Δύο πράγματα, καφέδες μέσα. Άρα θεωρείς ότι παρουσιάσεις θα είναι βαρετή και την έννοια σήμερα που θα είναι καφέδες. Το οποίο θα ακούει πάντα πολύ από την πραγματικότητα. Καταρχήν, ευχαριστώ για την παρουσίαση εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι την Κυριακή πρωί βρισκόμαστε στο Πανεπιστήμιο για να συζητήσουμε για θέματα που αναφέρουν την ασφάλεια, το πολιτισμικό και πολλά άλλα ωραία πράγματα. Οπότε θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω την παρουσίαση όσο πιο διαδραστικά γίνεται και να είμαι και σχετικά σύντομο με κάποιε εισαγωγικέ παρουσιάσει για να σα βάλω λίγο παραπάνω στο νόημα. Μου είπα προηγουμένως ότι ενδέχεται λίγο στο μεσημέρι να πέσει ο Σέρβερ, να μάχει πάρα πολύ κίνηση εδώ πέρα, γιατί ο πέφτει. Εμείς τουλάχιστον έχουμε όλα προβλήματα με τον καιρό, άμα βρέχει, πέφτει ο Σέρβερ μάλλον, γιατί είναι λίγο παλιό εξοπλισμό σε κάποια συστήματα. Οπότε αν ξαφνικά χάσουμε τη σύνδεση, να ξέρετε ότι βρέχει στην Πάρισα. Ή κάτι τέτοιο, το οποίο έχω βάλει κάποιο άνθρωπο στα δουλειά, αν δεν υπάρχουν κονδύτερια ουσιαστική αναβάθμιση όλου του υλικού, πολλέ φορέ αυτό συμβαίνει. Παρακαλώ. Γενικά δεν έχει πάρει το site, απλά δεν το έβαλε. Δεν έχει πολύ φυλάκι. Γιατί είχα κάτι παλιότερα και ήταν κάτω. Γενικά μου σέρνει ένα πάνω. Γενικότερα σε τις περιόδους στις οποίες χρησιμοποιούν μέσα στο εξάμεινο για το μάθημα είναι σχεδόν πάντα πάνω. Τώρα κάποιες άλλες περιόδους μπορεί να έχουν και όλες που θα πάρουν το λίγο φυλάκι να κάνουν ένα μάθημα ή κάτι τέτοιο. Σήμερα ελπίζω να είναι πάνω και πραγματικά θα έχουμε μάλλον πρόβλημα. Αλλά σε αυτή τη σκοπότητα θα αποφύγω. Λοιπόν, να εξηγήσουμε ότι αυτό που λέμε είναι τις αρχές ενός μαθήματος στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο μάθημα έχει να κάνει προφανώς με ασφάλεια, νομισματική ασφάλεια, διαδικτύου, ασφάλεια και τελειότητα. Άρα, αυτό το πείραμα το οποίο ξεκινήσαμε, νομίζω ότι είχε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν παθαίνει κανένα που ταυτίζει μέχρι στιγμή τίποτα, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε κανονικά με περισσότερη αισιοδοξία. Ξέρετε τώρα ότι σε ένα θέατρο, ειδικά το μάθημα είναι πάρα, πάρα πολύ θεωρητικό. Η κατάσταση είναι κάπως έτσι, όλοι κοιτάνε δεξιά-αριστερά, μην κάνε, που μπορεί να περάσει και να κάνει τίποτα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο θα θέλαμε να το αλλάξουμε. Και έτσι γεννήθηκε το, Hackademic version 01 από κάποιους πολύ καλούς συνεργάτες. Ο κύριος Βενιέρης στην Ιταλία του έχει δουλειάκι με τον πόλεμο. Είναι ο πατέρας του Hackademic. Θα έλεγα τον ονό του παρόν, σαν το όνομα Γερμανού στην Ελλάδα. Ο Παναγιώτη του έκανε επίση το project του ΑΣΠ, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Ο Αλέξανδρος Κόμπλος έκανε τα περισσότερα τσάντζε, οπότε Αναστάσεις Κόμπλος, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια και όχι από ένα άτομο, αλλά από μια ολόκληρη εβδομάδα που την έχει δουλέψει. Λοιπόν, τουλάχιστον στη Θεσσαλία ξεκίνησαμε με 300 φοιτητές το εξάμεινο να ακολουθούν το μάθημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα χαμό και επίση το background του σπουδαστή είναι πολύ διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. Δεν του αρέσουν τα πολύ θεωρητικά μαθήματα και από την άλλη πλευρά, ειδικά στη σημερινή περίοδο, να ζητήσει να φτιάξει ένα εργαστήριο για ασφάλεια και να αγοράσει έτοιμο λογιστικό, έτοιμο υλικό για αυτό το σκοπό, είναι μάλλον πάρα πολύ δύσκολο όσο αντί να εκτεθεί. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε με ό,τι έχουμε. Δεδομένου ότι με το προσωπικό μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε τεχνικό προσωπικό, ψάξαμε να βρούμε μια λύση η οποία θα ήταν σχετικά από μόνη τη αυτοδιαχειρίσιμη, δηλαδή να μπορούμε να το χειριστούμε εμεί χωρί εξωτερική βοήθεια και χωρί να είναι κάτι πάρα πολύ advanced, το οποίο πιθανώ να αποθάρρυνε του σπουδαστέ όπω το Google, που είναι εξαιρετικό εργαλείο του βάθμου αυτό, αλλά πρέπει να είσαι ένα κλίμα που να ξέρει το τόπο ασφάλεια. Να αρχίσει να πέσει το λίγο του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο θα είναι από το σημείο που δεν το απολύτω απολύτω εισαγωγικό. Και φυσικά πρέπει να είναι και σπουδαστέ να συμμετέχουν και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό. Οπότε μαζί με κάποιου διαδικτυακού τραπεζιτέ και του σπουδαστέ από το Πανεπιστήμιο Εθνών και από το ΤΕΙ, αρχίσαμε να χτίσουμε λίγο παραπάνω στο Academic και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η πλατφόρμα, η οποία είναι διαθέσιμη γενικότερα online. Βασίζεται στο Joomla, το οποίο όπως ξέρετε δεν είναι ασφαλές, οπότε φαντάζομαι ότι είστε τελείως όλα τα τσάντζ που κάνετε, δεν μπορεί να προσπαθήσει να κάνει κάτι. Το Joomla για να τον τερματίσει και το κάνει, δεν είναι ιδέα, αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρω να γνωρίζω το πρόβλημα, αλλά προσπαθώ με αυτό. Αλλά ο στόχος είναι να εστιάσουμε και να μάθουμε θέματα όπως είναι οι θέσεις, οι SS, θέματα κωδικοποίησης, πώς διαφέρουν αυτά από την τοπογράφηση. Και στη συνέχεια θα πάρει και άλλα πράγματα που θα παρουσιάσουμε πολύ σύντομα.
Και με πολύ καλά έχουμε την εκπαίδευση που ξεκινήσαμε από το DRI της Λάρισας. Παρακολουθώ να μιλήσω του. Συγγνώμη. Όσο ξέρω ότι το όφησε είναι κανένα διάφορο. Δεν είναι το παράδειγμα του παραδείγματος. Θέλω να σας πω ότι το κατακτήρι ξεκίνησε από την Λάρισα και χρησιμοποιείται σε διάφορα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Αλλά αυτό που μας είχε εντύπωση και πρέπει να κάνουμε γεγονός ότι είναι επίσημο project του ΟΑΣΠ, πήρα από μέρη του προπονητή σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, βλέπετε από ποιες χώρες έχουν πάρει μέρη από διάφορους οργανισμούς, είτε πανεπιστήμια είτε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τα οποία αποθέωσαν έτσι ωραία πλατφόρμα και το χρησιμοποίησαν. Και πραγματικά το έδωσε από το mail. Ήταν πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον να βλέπουμε ότι υπάρχει συμμετοχή από παντού. Τώρα, η βασική ιδέα αυτής της πλατφόρμας είναι η εξής, ότι όταν μιλάμε για ασφάλεια, έχει κάτι τελείως ξεχωριστό σχέση με τα άλλα μαθήματα ή με τα άλλα θέματα επιστημονικά. Όταν είσαι μηχανικός, σου ζητάνε με κάποιες προδιαγραφές να φτιάξεις κάτι, να φτιάξεις μια γέφυρα η οποία να αντέχει για παράδειγμα ένα φορτηγό 3 τόνων και αλλιώς μέχρι ως τόπο φόρο. Αν περάσει ένα φορτηγό 5 τόνων που σπάσει γέφυρα, τι θα πουλωθεί, είναι κάποιο που θέλει ο πύργο οδηγό ο οποίο πέρασε το φορτηγό πάνω από μια γέφυρα η οποία δεν άδειε. Έτσι, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, πρέπει σε αυτό το κομμάτι να κάνετε τη δουλειά σας. Στην ασφάλεια όμως είναι τελείως ανάποδο θέμα. Δεν υπάρχει κανένα κανόνα και κανένα περιορισμό. Δεν μπορεί να πει στον επιθέμενο, στον χάκερ, ότι εγώ το φάρμακο που είναι καλό, με αυτό ασχολήθηκα, δεν ξέρω εσύ από έτσι ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι εκτός εκτός που στο κάνει τη του χάκερ να κάνει επίθεση. Άρα, για να αρχίσουμε να βάζουμε του σπουδαστέ σε αυτή την κατεύθυνση τη σκέψη, σκεφτήκαμε ότι είναι πολύ καλύτερο από το να του κάνουμε τα παραδοσιακά εργαστήρια να του βάλουμε αυτού στη θέση του επιθέμενου και να ξεκινήσουν να κάνουν αυτέ τι επιθέσει αντί να παρακολουθούν μόνο θεωρητικά μαθήματα. Και αυτό σκεπτικό είναι το Φακατέλη, το οποίο φυσικά όλε οι επιθέσει ελέγχονται από εμά. Δεν είναι οι πλατφόρμε, όλε είναι επίπεδε επαφή. Εμεί όμω όλοι βλέπουμε τι γίνεται. Δεν μπορούμε να συναντήσουμε πάνω από ένα επίπεδο. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι επίση κάναμε τα πρόσφατα σαφέ ότι παρότι οι επιθέσει είναι πολύ εισαγωγικέ, δουλεύουν πραγματικά. Και θα δείτε ότι ακόμα και πολύ μεγάλα site, φοβερού οργανισμού, να έχουν τρομερά κενά ασφάλεια, τα πιο εισαγωγικά κενά ασφάλεια. Άρα, ένα άλλο κομμάτι το οποίο θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι αυτή η γνώση είναι καθαρά για ακαδημαϊκού εκπαιδευτικού σκοπού και οποιοδήποτε επιχειρήσει να την χρησιμοποιήσει όχι με τρόπο σωστό, θα έχει πολύ σοβαρέ κυρώσει ακαδημαϊκέ αλλά και ποινικέ. Όποιο φτάνει πολύ καλύτερο από τα κατέλη, που πραγματικά έχει κάποιο βαθμό δυσκολία, αλλά κάποιο φτάνει σε ένα επίπεδο και τερματίζει, μπορεί να κάνει άλλα πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα. Στην Ουκρανία, αφήσω να μαθαίνω στον Γκέρι, κατεβαίνουμε κάθε χρόνο μαζί στην άσκηση του Ιωαννικού Πολέμου, για την οποία μιλάει τώρα, όπου η πρόκληση φυσικά είναι τεράστια. Έτσι, το να συμμετάσχει στην διάσκηση του Ιωαννικού Πολέμου τη διεύθυνση του Ιωαννικού έχει τρομερά δύσκολα τσάλεντζ και σενάρια. Τα οποία πιστεύω ότι τέλο μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να συμμετάσχει σε άλλου διαγωνισμού, οι οποίοι επίση είναι πάρα πολύ. Έτσι, έχουν πολύ σου επίπεδο, αλλά όχι να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για σκοπό ο οποίο δεν είναι σωστό. Οι πρώτε εντυπώσει που είχαμε από του σπουδαστέ ήταν εξαιρετικά θετικέ, και αυτό μα έκανε να το συνεχίσουμε. Και βλέπουμε ότι δουλεύει. Και πρέπει να το καταλάβουμε και σε αυτόν τον τρόπο. Ότι για πρώτη φορά μιλάω στην δικιά μου επαγγελματική καριέρα, χρειάστηκε να απαγορεύσω του φοιτητέ να λύνουν παρακάτω ασκήσει στο σπίτι. Έτσι, πάντα είναι πρόβλημα που όλοι διαβάζουν, δεν θέλουν κανένα να διαβάσει. Τι πρώτε φορέ που το χρησιμοποίησα, ήταν φοιτητέ που πήγαν τα παρακάτω και μου είχαν πρόβλημα γιατί δεν μπορούσα να σηκώσω την τάξη. Οπότε αναγκαστήκαμε να του το απαγορεύσουμε αυτό και να του βάλουμε υπόλοιπε τιμωρίε. Όπω για παράδειγμα να λύσουμε ένα κάποιο πολύ δύσκολο challenge το οποίο απαιτεί ξενύχτια πολλά. Αν του διαπιστώσουμε αυτόσουμε ότι τρέχουν παρακάτω. Οπότε τελικά κάπω καταφέραμε και του συγκρατήσαμε, του δώσαμε και ένα challenge να παίξουμε και βρέθηκε μια λύση. Σε κάποια άλλα πράγματα είδαμε ότι όλοι θεωρούν ότι του βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουν τα θέματα ασφάλεια στην Ακαδημία. Ότι άφησε το επίπεδο γνώσεων του
και γενικότερα ότι αισθάνομαι μια χρήσιμη συνεισφορά. Το παρουσιάσαμε και στο Summer of Code. Πραγματικά πήραμε για δύο χρόνια αρκετές προτάσεις και ενίσχυση από την Google χρηματοδότηση για να συμμετάσχουν κάποιοι φοιτητές. Φτιάξαμε κάποια πολύ ωραία πράγματα. Φτιάξαμε ένα καινούριο interface το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο. Φτιάξαμε πάρα πολλές νέες εκδόσεις ασκήσεων, οι οποίες είναι σαφώς πιο δύσκολες. Βάλαμε πάρα πολλά modules τα οποία επιτρέψουν καλύτερη διαχείριση και από τον αθλητή και να γίνει πραγματικά ένα πιο σύγχρονο παιδικό εργαλείο στο οποίο μπορεί να βάζει διαφορετικά τζάμια τη τεχνική ομάδα. Μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο του κάθε φοιτητή, μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και για εξετάσει. Μπορεί να κάνει τα νέα τσάντα με πολύ απλό τρόπο, σαν ένα αρχείο ζύγι. Ελπίζω να έχει φτάσει σε επίπεδο πολύ μεγάλη οριμότητα, το οποίο σιγά σιγά θα είναι εφαρμόσιμο και στην πράξη και θα μα επιμείνει ακόμα δεν έχουμε πει το χρόνο να αναπτύξουμε την παλιά έκδοση. Αλλά αν υπάρχει κάποιο συντροφή εδώ πέρα, θα το κάνουμε με πάρα πολύ χαρά. Έχουμε δώσει κάποια άλλα project, όπως για παράδειγμα θα παίξουμε το μεγαλύτερο σε ένα Raspberry Pi, το οποίο επίσης είχε ενδιαφέρον πάρα πολύ χάρη να το κάναμε και δούλεψε σχετικά καλά. Και ακόμα το έχουμε φτιάξει και σαν, σαν ένα VM, το οποίο είναι διαθέσιμο για να διαβάσει κάποιος να θέλει να δοκιμάσει τον υπολογιστή. Τώρα, τα πρώτη μέρα συζητάμε και για άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα, αν θα μπορούσε να είναι και μέρος των εξετάσεων στο τέλος. Δηλαδή, ο σπουδαστή στο μάθημα να εξετάζεται μέσω του τμήματος στην Ακαδημία. Αυτό δεν έχει πολλές προκλήσεις, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά σκεφτόμαστε κατά πόσο θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε και να δούμε, ας πούμε, πώς θα μπορούσαμε να καταλήξουμε το μόνο της αντιγραφής. Θα σας πω ήδη οι ασκήσεις των δραστηριών που προχωρούν στο YouTube σε διάφορα κανάλια. Ορισμένες από αυτές είναι λάθος, όπως θα τελειώσαμε με κάποιοι που κόβονται ρωμανικά, ας πούμε, που δεν είναι το πιο λάθος απάντηση. Οπότε, έτσι, ας ακολουθήσουμε αυτό το stream, είναι σίγουρα πιο σωστό για την επόμενη φορά. Αλλά γιατί τώρα υπάρχουν έτσι πάρα πολλές λύσεις που μπορούμε να κάνουμε. Τελειώνω την πρώτη στην παρουσίαση και έχω ανέβει να δούμε ποιος είναι ο μοντίκης, η οποία αφορά τον ΟΑΣΠ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον ΟΑΣΠ. Ο ΟΑΣΠ είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς τρίπεδοσκοπικούς οργανισμούς που ασχολείται με την ασφάλεια του διαδικτύου. Θέλει να ευαισθητοποιήσει οργανισμούς από τα κοινωνωμένα άτομα και είναι πραγματικά παρουσιάσει ένα πολύ σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, αν ασχολείστε με ασφάλεια, θα δείτε σίγουρα ότι υπάρχει το ΟΑΣΠ TEN στις αδυναμίες του γενικού που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν τα έχει κάνει μια εφαρμογή και δεν έχει συμπληρωθεί από τον τόπο του ΟΑΣΠ, μάλλον κάτι κάνει καλά. Γιατί έχουν καταγράψει ποια είναι τα περισσότερα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται σε τεχνικές εφαρμογές και τα παρουσιάζουν σε κάθε περίπτωση σε κάποια δυνατή χρονιά σε έναν οδηγό, ο οποίο κάνει developer, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει κοιτάξει και να έχει δώσει κάποιες λύσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά project, παραπάνω από 100 project, τα οποία καλύπτουν κάθε έννοια που έχουν να κάνει με διαδικτυακή ασφάλεια. Από διαδικτυακές εφαρμογές που είναι φυσικά το φόκους, μέχρι άλλα πιο εξωτικά project που έχουν να κάνουν για mobile, που έχουν να κάνουν για forensics, εργαλεία, εκπαιδευτικά. Είναι όλα ανοιχτό λογισμικό, γι' αυτό και ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα. Και το εργαλείο το οποίο παρουσιάσαμε έχει γίνει επίσημο project του ΟΑΣΠ και αυτό μας έδωσε τρομερή υποστήριξη. Άρα, αν έχετε ένα project λογισμικού ανοιχτό, το οποίο έχει να κάνει την ασφάλεια και διαδίκτυο, φροντίστε. Δεν ξέρω κατά να έχετε το ΟΑΣΠ, αλλά υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να σας φροντίσουν να το πάτε στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, να παρουσιαστεί σε ένα πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο ευρύ κοινό από developers και χρήστες και πιθανόν να σας βοηθήσει να πάρει την χρηματοδότηση, να το παρουσιάσετε στο εξωτερικό, να κατεβάσετε μια πρόταση στο Google Summer of Code ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, αν έχετε δουλειά, σκεφτείτε για τον ΟΑΣΠ ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλήτης που να προαχθεί τη δουλειά σας σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Τώρα, στον ΟΑΣΠ συμμετέχουν πάρα πολλά μεγάλες εταιρείες. Θα σας πω, ας πούμε, την Google, τη Mozilla, τη Microsoft και πάρα πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες συμμετέχουν στον οργανισμό και οι μηχανικοί τους συνεισφέρουν τη γνώση που έχουν, την εγνωσία που έχουν όσον αφορά τα θέματα διαδικτυακών απειλών. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι ότι δεν συμμετέχουν μόνο οργανισμοί. Μας ενδιαφέρει ότι συμμετέχουν και πάρα πολλά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Άρα λοιπόν, εγώ δεν θα σα ζητήσω να σκεφτείτε αν θα μπορούσατε να μεταφέρετε στο πανεπιστήμιο σα, εάν υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει ένα ακαδημαϊκό παράδειγμα του ΟΑΣΠ, στο οποίο θα μπορούσε να μεταφερθεί και ένα κλινικό παράδειγμα, όπου ο στόχο θα είναι ακριβώ να γίνουν δηλώσει, ομιλίε, workshop, για να προωθήσουμε τα θέματα τη ασφάλεια στο δικό σα σύστημα, στου συναδέλφου σα και το οποιοδήποτε άλλο βρίσκονται. Από πλευρά κεντρικά θα υπάρχει και κάθε υποστήριξη και μονιμητέ. Θέλω να πω ότι είναι κάποιου ανθρώπου που είναι πολύ διάσημοι και πάνω από το εξωτερικό, οι οποίοι στα πλαίσια τη συμμετοχή του στον ΟΑΣΠ ταξιδεύουν συχνά και θέλουν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδου εκδηλώσει. Να υποστηρίξουμε έτσι, κάποια project τα οποία έχει υποστηρίξει αυτή τη στιγμή. Και γενικότερα κάθε φράση η οποία γίνεται να υποστηριχθεί ανάλογα. Το θέμα, ειδικά στον ΟΑΣΠ, είναι πάντα ιδιαίτερα χαλαρό. Μετά από κάποια μεγάλη μέρα που έχουν και πίνει στην Ελλάδα, οπότε η κατάσταση είναι πολύ ανεπίσημη, πολύ ωραία. Και συνεχώς πιστεύω ότι αξίζει να το θυμάστε και στο Πανεπιστήμιο και σε κάθε άλλο πανεπιστήμιο. Χρειάζεται ένα καθηγητή ο οποίο αναλάβει ακαδημαϊκό σύμβουλο και από εκεί και πέρα ένα άτομο προγραμματικό στην κοινωνική ομάδα μέσω του ΟΑΣΠ, που θα φέρει σε επαφή του υπολείπου, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργηθεί το κατάλληλο παράδειγμα. Και βλέπω ότι μπήκατε ακριβώ την κατάλληλη στιγμή που λέμε πώ μπορούμε να φτιάξουμε ένα κοινωνικό παράδειγμα του ΟΑΣΠ, του ΟΑΣΠ, του Πανεπιστήμιου. Σαν να μην έκανε ένα καθηγητή, μάλλον βρέθηκε. Ελευθερικά. Συγχαρητήρια. Βλέπω και του φοιτητέ μα. Οπότε μπορεί να αποφασίσω αυτή τη στιγμή για να κατάλληλη λύση του. Και από εκεί πέρα και εμεί θα κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για να βοηθήσουμε σε κάθε τρόπο. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα κόστο. Μα ενδιαφέρει αυτά να φτάσουμε για το πάρκο και φυσικά να χρησιμοποιήσουμε τα ιδιωτικά και ακαδημαϊκά υλικά του πάρκου. Που κάνουμε πολύ καλά να σα βοηθήσουμε, να σα φέρουμε και έξτρα υλικό. Σεμινάρια και workshops είναι επίση χρήσιμα. Και όπω είπα και πάλι, μπορεί να είναι πολύ σημαντικό να φτιάχνουμε το εξωτερικό, να καλύψουμε τα έξοδα, να κάνουμε μια ωραία εκδήλωση εδώ πέρα. Και πρέπει να είμαστε και κερδίσει από αυτή τη συνέργεια μαζί με άλλα καθημερινά ιδρύματα, ορισμένα από τα οποία τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο που διδάσκουν ασφάλεια και δουλεύουν και πάρα πολλά άλλα. Και να γίνει και σας πάρα πολύ καλά αυτή η επαφή με τους ανθρώπους για να αναγκαστεί το κατάλληλο networking και για επαγγελματικά πολλές θέσεις εργασίας που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Μια συνεργασία με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εταιρείες, δουλεύουν σε εταιρείες και ψάχνουν για κόσμο ο οποίος τα γνωρίζει από ασφάλεια έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά που τώρα δουλεύουν στο εξωτερικό και λόγω της ενασχόλησής τους με τον ΟΑΣΠ. Και τελειώνω με αυτή την παρουσίαση που πιάνει στο τέλο του να είναι σύντομη. Τα στοιχεία επικοινωνία που είναι αυτά, εάν ενδιαφέρεστε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο κερδικό τι έχει να κάνει με τον ΟΑΣΠ. Και τελειώνοντα τι δύο παρουσιάσει που φαντάζομαι ότι είναι το λιγότερο σημαντικό για εσά, πάμε στο Hackademic, το οποίο θεωρώ ότι είναι σαφώ πιο ενδιαφέρον και δημιουργεί ένα πρωινό σύμπημα Κυριακή. Λοιπόν, το ΟΑΣΠ είναι η πλατφόρμα την οποία το Academic είναι το άσπρο Academic που υπάρχει μάθος και εξυπηρετούμε το ίδιο της για να κάνουμε το μάθημα της ασφάλειας και ειδικότερα το δικαστήριο. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν, αντί για αμυνώσεις θεωρητικά μαθήματα, λέμε στους φοιτητές πάμε να παίξουμε κάποια σενάρια. Υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία βλέπετε εδώ πέρα. Οι νέες δόκτες επιθέσεις είναι ένα κλικ παραπάνω, είναι πιο δύσκολες για τους απολύτους αρχάριους. Άρα, όποιος αισθάνεται πτώχη, ας ξεκινήσει από αυτές. Εμείς θα κάνουμε το πολύ εισαγωγικό. Θα ξεκινήσουμε από τις παλιότερες επιθέσεις, οι οποίες είναι είτε web είτε κρυπτογραφία. Σε κάθε επίθεση, έτσι, σε κάθε επίθεση βάζουμε ένα σενάριο, το οποίο είναι προφανώς χιουμοριστικό προσπαθούμε. Απλά για να μην πούμε στην κοπή στη λύση αυτό, θα το βάλουμε έτσι λίγο σε κάποια λογική ενός επεισοδίου. Εδώ πέρα λοιπόν, αν βλέπετε τα γράμματα, βλέπετε το σενάριο λέει για κάποιον πράκτορα μας, ο οποίος πήγε να δουλεύει στην ελληνική εταιρεία διανομών, που φαίνεται ότι εμπορεύονται ανθρώπινα έργα, άτομα, έτσι. Λοιπόν, είναι σενάριο, κάπου χάθηκε η επικοινωνία μαζί του. Τελευταία φορά που μίλησε μαζί μας ήταν καθαρή Δευτέρα και πρέπει τώρα σε αυτό το site εδώ πέρα που βλέπετε να δούμε τι είναι το πράγμα και να έρθουμε σε επαφή μαζί του.
Και ξεκινάμε. Θα βλέπετε μια οθόνη. Μια οθόνη web. Τι κάνουμε τώρα. Όταν βλέπετε μια οθόνη, θα πρέπει να πάσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πες με ωραία. Για να ακούσει μια ιδέα. Σας. Πάντα λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνουμε, έτσι για να πούμε τι γίνεται σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, είναι να δούμε το πηγείο κώδικα. Άρα θα το κάνω και εγώ αυτό αμέσως. Ένα πηγείο κώδικα εδώ πέρα, έτσι προσπαθώ να ψάξω να δω αν υπάρχει κάτι το οποίο να μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε κάτι, δεν βλέπετε τους χαρακτήρες. Υπάρχει κάτι που πρέπει να σας κάνει εντύπωση, τίποτα που σας φαίνεται λίγο περίεργο σε αυτό το πηγαίο κώδικα. Σου φαίνεται κάτι περίεργο. Ένα μάγκι άσπρο κάτω. Ένα μάγκι άσπρο. Θα ρωτήσω. Παρακαλώ. Γιατί μετά που βγάλει ότι χρειάζομαι ότι δεν είναι πάθο, πρέπει να με έντυσε τελικά. Νομίζω ότι δοκίμασε τη διεύθυνση hackademic.gr. Υπάρχει μια ελληνική έκδοση, αλλά δεν έχω καταφέρει να μας πληρώσει ακόμα κανένας συστηματικός δηλαδή. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα λοιπόν και βλέπω, εδώ πέρα ότι σε άσπρο background υπάρχει άσπρο κείμενο, το οποίο προφανώς είναι ύποπτο και θα πρέπει να δοκιμάσω τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα, να κάνω κόπη αυτό. Να μου πεις, αυτό γίνεται σήμερα, βάζουν έτσι τα πάσου. Όχι, αλλά οι παλιότεροι θυμούνται ότι στα πρώτα site κάποιοι, ας πούμε, κάνανε κάτι τέτοιου είδους εξυπνάδες με να κρύβουν πράγματα μέσα σε ένα website. Και αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε εμείς είναι ότι το πρώτο που πρέπει να κάνεις πάντα είναι να κοιτάς το πηγαίο κώδικα, γιατί μπορεί να βρεις κρίσιμα πράγματα εκεί πέρα. Μπορείς να βρεις στοιχεία που είναι από το developer, μπορείς να βρεις πληροφορίες για ποιο εργαλείο να χτίσεις. Από την αφήνεια σε επόμενο στάδιο αποτελεί το πάτημα για μια επίθεση. Μάλιστα, εδώ πέρα τώρα δεν βλέπω τίποτα. Τι φταίει. Γιατί μου κάνει αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Το κώδικα, έτσι, προφανώς. Αυτό δεν το κάναμε σαν τέτοιο, αλλά διαπιστώ ότι πολλοί φοιτητές δεν έχουν εξοικειωθεί με τα θέματα του κώδικου, οπότε έπρεπε να. Θέλουμε να το γνωρίζουμε. Λοιπόν, οπότε μπήκαμε εδώ μέσα στην ελληνική εταιρεία μεταφορά, στην τεχνική σελίδα. Ο στόχος βέβαια είναι ποιος, είναι να βρω ένα email του πράκτορα μου για να τον ενημερώσω, το οποίο ψάχνω για email. Εδώ πέρα έχω κάποια links εδώ πέρα, όπως την ελληνογραφία, δεν έχω το email ακόμα. Mailbox ειδικό εργατών. Πάω λοιπόν εδώ πέρα και ακολουθώ τη συμβουλή του φίλου προηγουμένως που λέει το πηγαίο κώδικα. Πάρα το πηγαίο κώδικα λοιπόν θα δω. Ξεκάω το πηγαίο κώδικα, όμως έτσι. Εδώ πέρα να πούμε ότι είναι διαφορετικό να κοιτάς το πηγαίο κώδικα γενικότερα σε μια σελίδα και σε ένα φλέπι, σε ένα πλαίσιο, που θα κοιτάξω από το πλαίσιο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ πέρα, βλέπετε το πηγαίο κώδικα. Υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται σε αυτό το κομμάτι περίεργο. Εσύ απάντησε προηγουμένως ή. Απάντησε κάποιος άλλος τώρα, λοιπόν. Εσύ βλέπεις κάτι περίεργο, πες το. Στο Shorts, μια φωτογραφία που χρησιμοποιεί, πρέπει να πάει και το πίσω. Πράκτορας είναι. Οκ. Για πες το, τι θέλεις να πάει το δηλαδή. Το συγκριτέρια. Μάλιστα. Βλέπω εδώ πέρα το κατάλογο, ένα secret area, το οποίο σου κάνει λίγο εντύπωση, άρα θα το πάρω και θα το χρησιμοποιήσω. Και πράγματι βλέπω δύο αρχεία μέσα. Εδώ πέρα τι γίνεται. Εδώ πέρα αυτό το κενό ασφάλειας είναι αρκετά σημαντικό, με την έννοια ότι ακόμα και σήμερα πάρα πολλοί web developers δεν έχουν απεργοποιήσει από το browser από τα Echo Listing. Αποτέλεσμα, βάζοντα το όνομα του καταλόγου, να βλέπει όλα τα αρχεία που υπάρχουν μέσα. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Διότι μπορεί εσύ να μην έχει βάλει. Μπορεί να μην έχει βάλει ένα απευθεία link για κάποιο συγκεκριμένο αρχείο ή έγγραφο μέσα στο web server σου. Αλλά με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ εφικτό κάποιο ψάχνοντα να βρει τι σχετικέ πληροφορίε και να ζητήσει τα τυπλή και μετά να αρχίσει να παίζει με αυτά τα εργαλεία να δείτε πώς είναι. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα αρχείο το οποίο ονομάζεται mail.txt και στο οποίο βλέπω διάφορα ονόματα, αρκετά χαρακτηριστικά. Μπορεί να φανταστεί κανένας ποιο είναι το email που ψάχνω. Θα μου πεις να τα δοκιμάσω όλα. Είναι αλλά ήταν χίλια ονόματα, δεν θα μπορούσα να τα δοκιμάσω όλα. Λοιπόν, ο πράκτορας μας που χάθηκε την καθαρή Δευτέρα, όπως έλεγε η τελευταία επικοινωνία, δεν θα μπορούσε να ήταν το email το οποίο να αντιστοιχεί στον αμένο πράκτορα.
things. Δεν μπορεί, ίσως αλλά παρόλα. Λοιπόν, εδώ πέρα ένα στόχο είναι να δείξουμε κάτι διασφάλεια, όσο και είναι τέχνη και γνώση. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται και λίγο φαντασία. Δηλαδή, εγώ θέλω να μαντέψω το mail που αντιπροέδρω στο χαρτό και θα πάρω μάλλον στο mail.com.gr, θα πάρω κάτι να δει στην πραγματικότητα. Έτσι, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αποκλείεται ο αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος να έχει email τσιμάκος 13 και από την κυρία Κόμμενς, να έχει κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει πάντα να μαντεύω λίγο στην ασφάλεια για να συμπληρώνω τα άλλα γεγονότα. Εδώ πέρα βλέπετε κάτι να τελειώνει, να ταιριάζει με το story το οποίο παίζουμε. Bueno, λοιπόν, πες το. Το πώς το δούμε. Λοιπόν, πες το, εσύ μπροστά. Γιατί έτσι σκεφτείς αυτό. Καθαρά Δευτέρα, λοιπόν, να μην κάνεις το πράγμα μας, αλλά... Πού να μην κάνεις το πάνω. Πάνω, πάνω. Εκεί. Άρα, λοιπόν, καθαρά Δευτέρα, να κάνουμε την τελική σύνδεση αυτή. Και καταφέραμε κιόλας να ρίξουμε το πρώτο challenge, έτσι. Δεν ήταν αρκετά δύσκολο και λίγο από όλα μας. Μια δυναμία στην ελεκτρολίστικη, το οποίο ήταν μεγάλο λάθος που έπαθε το Τζιλέιντο, μας άρεσε να ξαπολέψουμε στα αρχεία. Και φυσικά το γεγονός ότι είχαν βάλει στο κυλίο κώδικα κάποια πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο challenge και νομίζω ότι το πιο εισαγωγικό, είναι εξαιρετικά εύκολα. Θα πάμε να δούμε και το δεύτερο. Λοιπόν, ο δεύτερος μας λέει ότι η χώρα μας χρειάζεται την βοήθεια να σπάσουμε ένα αγωνικό ενός εξωτερικού site, το οποίο έχει πολύτιμες πληροφορίες και πρέπει να δούμε το password του μιλιταριστικού site στο συγκεκριμένο link. Τώρα σπέντρα και τα μιλιταριστικό από το site, το οποίο ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το πηγείο κώδικα που είπατε προηγουμένως, να κατάμε το ίδιο, το θυμάμαι. Και πείτε μου αν βλέπετε κάτι ενδιαφέρον. Πες το. Έχει τα υπολείψη πολλά μάρτα. Τα μάρτα τι είναι. Τα μάρτα αυτή. Μετά βλέπετε πάρα πολύ σωστά. Ναι. Να γίνουμε και να βάσει. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν κάτι παίζει αυτή στην άρτηση. Σωστά το αναγνωρίζεις. Και σωστά βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολλές μεταγραφές εδώ πέρα. Λοιπόν, και οι μεταγραφές, εδώ πέρα υπάρχει ένα στρίκ το οποίο μάζεται το λογονείο και έχει αυτή το περιεχόμενο. Και εδώ ζάει να έχουμε κάποιες μεταγραφές, νομίζω ότι ακόμα κάτι δεν ξέρουμε τσάμα στρίκ. Εντάξει, είναι μια πρώτη σχετικά εύκολη, γιατί δεν είναι ευκαιρία στο να την κάνουμε έτσι κατά το σελίδο που σκεφτόμαστε. Άρα πρέπει να μπορούμε να τα βασικά πράγματα. Από τις άλλες πρώτες προγραμματισμού που έχουμε κάνει, μπορούμε να καταλάβουμε τι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, το bar A είναι από το string τρελοκομείο, ο χαρακτήρας στη θέση 0. Άρα ο πρώτος χαρακτήρας του string τρελοκομείου, άρα ο χαρακτήρας είναι το 1, έτσι. Εδώ πέρα είναι το μάλλον στο δεύτερο στο I και αυτό γίνεται αρκετές φορές γιατί πάει εδώ πέρα και ονομάζει ένα string λάθος στο οποίο προσθέτει το A το B, αυτό το χαρακτήρα A μετά από την πρέπει για ένα χαρακτήρα. Καταλάβαμε, λίγο πολύ λόγο. Αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να μας δώσει τη λύση. Θα προτείνω κάτι. Περίμενε να προτείνεις αμέσως μετά. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι κάπως έτσι δημιουργείται ένα καινούργιο στρίκ. Μπορεί κάποιος να το υπολογίσει αυτό. Σπιάζει πολύ και να πάει στην τιμωρία του challenge του Γιάννη και δύσκολο challenge που έχουμε. Το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ που δίνουμε το δύσκολο να λύσει. Το οποίο σίγουρα θα κρατήσει ψάρι να καταλαβαίνουν κάτι γιατί μαζί είχε δύσκολο. Αλλά θα σε έρθει να απαντήσει αυτή άμεσα. Οι υπόλοιποι μπορεί να μην είναι κανένα. Είτε με κάποιο τρόπο
από το λιγότερο χρόνο. Τι θα κάνει αν το βουδί, αν το γράψει, τι θα κάνει. Ανέβασα να τρέξω το βουδί μόνο μου, πώ θα το τρέξω, μάλλον το πινάρι κάπω. Μάλιστα. Α υπακολουθεί να στην έρευνα πιο από την τερματιστή. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι εδώ πέρα οι πιο έτσι, αρχάρι στο κομμάτι τη ασφάλεια πάνε και σιγά σιγά παίρνουν το Α, βρίσκονται την τιμή, παίρνουν το Β, ψάχνουν να πούν ποια είναι η τιμή, μετά παίρνουν το Σ. Και σιγά σιγά κάθε και γράφουμε και κάθε μεταβλητή το χαρακτήρα στον οποίο τσανιστική. Τα βάζουμε μαζί τα συνεννόμενα γιατί αυτό κάνει το Σ στην προκειμένη περίπτωση. Και βγάζουμε το τελικό string. Φυσικά, επειδή εμείς που εξαλλάσσουμε στην πέντε χρόνο χαρακτήρα, επειδή έχουμε μοναχά και τους πέντε χαρακτήρες, είναι κάτι το οποίο αν αφιερώσεις κανένα μισά ώρα, 40 λεπτά από τη ζωή σου, μπορεί να το κάνεις. Αλλά αν ξαφνικά με το ίδιο με κανένα χίλιους χαρακτήρες, φαντάζομαι ότι θα ήταν αυτό που λέγονται στη φυλακή δράση, ώστε να καθίσει να το υπολογίσει έτσι. Άρα, μάλλον πρέπει να βρούμε ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο για να το κάνουμε αυτό. Και θα ήθελα να ακούσω τη δικιά σου άποψη. Ο Firefox έχει μόνο τα έχει JavaScript. Ναι. Γιατί θα ανοίξει την console, control shift. Να το κάνουμε από τη δικιά σου, θα ήθελα να ακούσω το τοπικά για να το αλλάξουμε και λίγο. Ναι. Οπότε παίρνουμε το κόμμα. Αρχείο. Κάνουμε κάτι στο σχέδιο. Αυτά δεν ενδιαφέρουν, ενδιαφέρει όμως η δοσία. Θα κάνω τώρα τι για παράδειγμα. Ποια εντολή να βάλω για να κάνω το μήνυμα. Πόσο το τυλό. Στην τσάπα σου εμφανίζουμε κάτι. Thank you.
Τι έκανα εδώ πέρα, με το alert λάθος, έβαλα το alert που δεν στο printf για την τσάρα σπίτι. Το alert, έβαλα και λέω αυτό το σπίτι το λάθος, πάνω σε αυτό τι και να γίνει. Ωραία. Οπότε απλά κάθομαι να υπολογίζω χειροκίνητα ένα-ένα χαρακτήρα, το εμφανίζει κατευθείαν το μήνυμα αυτό και μπορώ να το πάρω και να το χρησιμοποιήσω. Και βρήκα δεύτερο challenge. Τι είναι σημαντικό εδώ πέρα, πάρα πολύ σημαντικό μάθημα το οποίο προκύπτει και όλες από το δεύτερη άσκηση. Ποτέ μα ποτέ, για κρίση μαθήματα ασφάλειας, δεν τα γράφουμε σε μία web εφαρμογή σε JavaScript. Για ποιο λόγο, για την JavaScript, πού εκτελείται, στο server ή στο browser του χρήστη. Στο browser του χρήστη. Άρα λοιπόν, αν κάτι εκτελείται στο browser του χρήστη, τι μπορεί να κάνει ο χρήστης. Μπορεί να το πειράξει, να δει τι έχει το περιεχόμενο, να το πειράξει, να το τρέξει, να το αλλάξει. Άρα, ποτέ μα ποτέ δεν κάνουμε κάτι σημαντικό πλευράς ασφάλειας σε JavaScript. Αυτό που βλέπετε έτσι έχουν γίνει λάθη τα οποία έχουν ξεφύγει από το εισαγωγικό επίπεδο και είναι πιο χοντρά. Υπάρχουν καταστήματα ηλεκτρονικά τα οποία κάπου πρέπει να ανταφέρουν σε JavaScript και φυσικά έτσι καταλάβατε τι έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχουν εφαρμογές ελέγχου για έτσι, σε πανεπιστήμια μέσα και άλλο όπου το validation, ο έλεγχος γίνεται μπροστά στο client σε JavaScript. Λάθος. Έτσι, ο καθένας μπορεί να μπει σε JavaScript και να κάνει τις αλλαγές που θέλει και να πειράξει το σχετικό περιεχόμενο, να το διαβάσει και να κάνει τι ακριβώς θέλει. Άρα λοιπόν, όταν θα γράψετε την επόμενη web εφαρμογή σας, θα αποφύγετε να βάλετε τα κρίσιμα κομμάτια σε JavaScript, αλλά θα το κάνετε πίσω στο backend του service σας. Έτσι, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει άμεσα αυτό το πράγμα έτσι, να γίνει κατανοητό σε όλους. Το τρίτο challenge είναι μια κλασική επίθεση XSS. Cross-site scripting είναι επιθέσεις οι οποίες στην ουσία ονομάζονται επιθέσεις εμβολής, injection attacks, που μπορούμε να πάρουμε αντί για δεδομένα που περιμένει ένα website, μπορούμε να πάρουμε εφελέσιμο κώδικα. Μπορεί αυτό ο κώδικας να είναι JavaScript, αν μιλάμε για XSS attack, ή μπορεί να είναι SQL, όταν μιλάμε για SQL injection attack. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ξέρετε ότι όταν φτιάχνετε μια εταιρική εφαρμογή στα διάφορα inbox που έχετε, δεν θα έχετε πάντα κάποιους χρήστες οι οποίοι θα δίνουν τα στοιχεία τους, αλλά μπορούν να θέλουν να δώσουν και κάποια εντολή, κώδικα ή κάτι άλλο. Και αν το πρόγραμμά σας δεν κάνει κατάλληλο φιλτράρισμα και ό,τι βάζουν εκεί πέρα το εκτελεί, τότε έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι ο πιο απλός τρόπος για να δοκιμάσω μια επίθεση cross-site scripting? Κάποιος να λίγο έτσι, πες το. Το. Και το λέει και πάντα σε ένα inbox για να διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν είναι. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν βλέπουμε ένα inbox είναι να γράφουμε τη βασική, σαν να λέμε hello world στο κομμάτι του XSS, script alert. Αν λοιπόν το βάλετε αυτό σε ένα input box και πετάξετε ένα παραθυράκι να λέξει εσέ, σημαίνει ότι η εφαρμογή αυτή είναι τελείως τρίπια και έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα. Έτσι, έτσι δεν βάζουμε σε πρώτη φάση τις εφαρμογές αυτές. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να κάνουμε input centralization, να ελέγξουμε τον έλεγχο, να ελέγξουμε την είσοδο που μας δίνει ο χρήστης, για να κόψουμε κάποιους χαρακτήρες οι οποίοι πιθανόν να είναι επικίνδυνοι. Αυτό είναι το τέταρτο challenge, το οποίο όμως θα σας το πω τώρα που σου λέτε, θα το κάνετε μόνο για την επόμενη κόσμο, ώστε να δω και καταλάβει σωστά τις επιθέσεις XSS. Θα παρακολουθήσω και ένα challenge, αλλά για να σας δείξω και μια άλλη συμπέρα, τα web challenge έχουν πολύ ενδιαφέρον και κάποια άλλα, όπως για παράδειγμα τα crypto, τα οποία και αυτά έχουν εκπονηθεί πλάκα. Λοιπόν, εδώ πέρα πάλι σε ένα σενάριο έτσι, αστυνομικό μιλάνε για ένα κύκλωμα παιδόφιλων το οποίο προσπαθεί να σπάσει και μας έχουν δώσει αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο θα πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε εμείς ώστε να δούμε τι ακριβώς λέει.
Έχει κανένα καμιά εικόνα που μπορεί να είναι αυτό. Μα τι γίνεται εδώ πέρα. Τα έχετε ξαναλέει στα challenge τώρα. Για να δοκιμάσαι. Αυτό το αντιπρέπει να το ξέρεις λοιπόν. Εμένα μου είναι και εξαρτημό σου που είναι σωστά. Ναι. Οπότε και έξω του πέσιμα που πέσω. Τα είχα με συμφωνεί και ο άλλος ο φίλος. Νομίζω ότι. Εσύ το βλέπεις. Λοιπόν, το Cypher δεν είναι. Είναι Cypher. Μήπως είναι ο 13 αιώνας. Θα το πρώτο όμως, αλλά δεν το πρώτο. Οπότε... Είμαστε χωριά. Παίρνουμε όλες τις απόψεις. Άρα πώς είναι. Σύντα. Μένα το σύντα. Καλώς θα κάνω το Άρα να βρω ένα χέρι του Άστρου Κομπέρντερ, ε. Αυτό έβγαλε. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Για πες. Μόρς. Τελεία παύλα, τελεία παύλα. Τι λες. Άρα να ψάξω ένα Morse converter.
κάνω finding place του κάνω. Control Alt. Control Alt, Και εδώ πέρα αυτό θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κρυπτογράφηση και κωδικοποίηση. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Κρυπτογράφηση, η ασφάλεια βασίζεται στην μυστικότητα του κλειδιού. Ούτε του αλγορίθμου, ούτε του κρυπτοσυστήματος. Απλά, αν δεν έχει το κλειδί, δεν μπορεί να πάρει το αρχικό μήνυμα που λέει τέλο. Στην κωδικοποίηση, απλά προσπαθεί να μετατρέψει μια πληροφορία σε μια άλλη μορφή πληροφορία μέσω κάποιου κωδικοποίηση και ελπίζει ότι οι άλλοι δεν το καταλάβουν. Αν το καταλάβουν, ξέρεις ότι μέσα από μια πολυτοστήχη μπορούν εύκολα να αποκωδικοποιήσουν τη συγκεκριμένη πληροφορία. Έτσι. Είναι το ίδιο πράγμα το να μιλάς με κάποιον γερμανικά, πιστεύω ότι ο Σουμπικάνας δεν ξέρει γερμανικά εδώ μέσα. Άμα ξέρει όμως, την πάρει σας. Η κρυπτογράφηση είναι άλλο πράγμα. Έτσι, έχουμε ένα κρυπτοσύστημα, χρησιμοποιούμε ένα κλειδί, ένα password, ένα key, το οποίο αν δεν το έχει ο άλλος, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να πάρει τη συγκεκριμένη πληροφορία. Και αυτή η βασική διαφορά είναι κάτι το οποίο θέλουμε πάρα πολύ να το καταλάβουμε και να το περάσουμε στους κοιτάστες. Άρα λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο. Πάμε να δούμε το δεύτερο, το οποίο έχει μερικά πολλά συνάδελφα. Τώρα θα το διαβάσω γιατί. Αλλά μπορεί κάποιος να βρει εδώ μέσα το password το οποίο πρέπει να εξαρθεί από το site. Θέλω να δει το σενάριο. Το σενάριο έχει πολύ φαντασία ο άνθρωπος από το challenge. Ο Μαρκέ έχει πολύ φαντασία, οπότε μπορείτε να το διαβάσετε. Καλά σας βοηθήσω, ψάχνω για να διαβάσω. Έχει κανένα ιδέα τι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να έχουν πηγαίο κώδικα. Για πες εσύ. Το. Στο που λέει
λέει «Δε όσο δεν είναι και τους όπως ήρθατε από ό,τι είναι μέσα». Τι να πάρω, δηλαδή, απέσω. Όχι, λέω αυτό που μας λέει «Μάρθρο» και «Δε όσο δεν είναι κάτι αυτά». Τι είναι το όσο λέει. Δεν βρίσκεται μέσα στους πάντους όσο λέει, αλλά μας λέει ότι βρίσκεται στην πάντα. Πού βρίσκεται στην πάντα. Μες σε μεγάλο γραφείο. Σε μεγάλο φύλλο μπορεί να είναι. Ναι. Στεγανογραφία. Είναι όταν μπορείς να κρύψεις πληροφορία μέσα σε μια άλλη πληροφορία. Έτσι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ιστορικά. Έχετε δει σε ταινίες και τις εποχές, την ώρα τη μελάνη. Την έχετε δει που γράφει κάτι κάποιο σε ένα χαρτί, μετά το βάζει κατά φωτιά και τότε μόνο θερμαίνεται. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα στεγανογραφίας. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συνήθιζαν σε διάφορες εντολές άσχετες ξυλογών αγριωτικού καιρού, ας πούμε. Σε μία τελεία στο κείμενο, σε σμίγνηση 100.000 φορές, κάνουμε το μήνυμα. Οπότε μοναχά πήγαινε με κάποιον προσωπικό που έμεινε τη συγκεκριμένη τελεία που δεν ξέρει που ήταν, μπορούσε να πάρει την πληροφορία αυτή. Και φυσικά υπάρχουν δεκάδες άλλα παραδείγματα στεγανογραφίας από τότε μέχρι σήμερα. Μία μέθοδο στην οποία στεγανογραφίας φαντάζομαι ότι έχει ασχοληθεί με στεγανογραφία μέχρι τώρα ή όχι. Δεν θα με απαντήσει όμως. Λοιπόν, παλιός φοιτητής μας και λαρός απόφοιτος του τμήματος μηχανικών πληροφορικής της Λάρισα. Λοιπόν, έχετε κάνει ποτέ στεγανογραφία στη ζωή σας? Έχεις κάνει? Για πες. Τι στεγανογραφία έχεις κάνει? Σε επίπεδο, ναι. Η πιο απλή μορφή στεγανογραφία, στην οποία φυσικά είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε κάνει, αλλά έχετε ακούσει, έτσι, είναι το πιο. Ποιο? Σε κείμενο. Σε αντικείμενο. Ένα μέσο από μια παράγραφο, η οποία είχε. Να μην πάμε τόσο. Έχει την πληροφορία, αλλά πάμε τεχνολογικά. Ποιο πρωτόγυρε και απλοϊκέ μορφέ στεγανογραφία? Κάτι που παρέχει ένα πλό. Πολύ ζωή φωτογραφία και με φωτογραφία το κείμενο. Όταν πας να δώσεις εξετάσεις για παράδειγμα και θες να έχεις κάποιες σημειώσεις πρόχειρες μαζί σου, τις οποίες όμως δεν θες να δει ο καθηγητής ή ο επιτελητής, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή στεγανογραφία. Νομίζω ότι είναι. Όπου εκεί πέρα αποδεικνύεται αρκετά δημοτική. Για παράδειγμα, ας πούμε, σε ένα μπλικ στυλό, το οποίο μπορεί να γράψει κάτι, κάτι σε πάρα πολύ μικρή σμίγνηση. Άλλες μορφές. Κανένα δεν έχει κάποια πρωτότυπη πες. Και στα λογότυπα ουσιαστικά μου βάζουν τα συγκλήματα που έχει για να μην είναι, ας πούμε, ροή που θα γράφει μέσα κάτι, στα συγκλήματα που θα λοιπόν. Θέλω να πω ότι περισσότεροι μαθητές ή φοιτητές έχουν ασχοληθεί κάπου με στεγανογραφία και αυτό είναι το παραδοσιακό απλό σκονάκι το οποίο όλοι έχουν ακούσει από κάποιο φίλο. Πώς ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς κάνει, να προσπαθεί να κρύψει την πληροφορία μέσα σε κάποια άλλη πληροφορία ή κάτι να μην είναι ορατό από κάποιον ο οποίος θα περάσει από πάνω και θα δει τι γίνεται. Αυτό είναι το πιο βασικό παράδειγμα στεγανογραφίας που υπάρχει. Φυσικά στα ψηφιακά μέσα, όπως είπατε και προηγουμένως, αυτό γίνεται με πολύ πιο εξελιγμένους τρόπους. Και αν σκεφτείτε ότι το μέγεθος μιας εικόνας ή ενός βίντεο είναι τεράστιο πλέον, φαντάζεστε πόση πληροφορία μπορούμε να κρύψουμε εκεί μέσα. Έτσι, και δεν φαίνεται καθόλου. Μια εικόνα και τα λοιπά, ας πούμε, και αυτό το ονομάζουμε most significant bits και dissignificant bits, δηλαδή αυτά τα οποία έχουν μικρή σημασία. Όταν μια εικόνα είναι του κόλλων, έχει κρυφτεί με τα δύο χρώματα, αντιλαμβάνεστε ότι το να αλλάξουν μερικά bits εκεί μέσα, πρακτικά δεν υπάρχει σχεδόν κανένα απολύτως, καμία απολύτως περίπτωση να γίνει κάποιο έτσι, να γίνει εκλεκτό. Έχουμε εργαστεί κάνω κάποια παραδείγματα, δεν θα προλάβω να το κάνω σήμερα. Όσον αφορά αυτή την εικόνα, τι μπορούσα να κάνω για να δω αν έχει κάτι με ενδιαφέρει.
να μας ρωτήσω. Θέλω να μπορώ να δω σε αυτή την εικόνα. Να προτείνω κάτι. Άρα, σε αυτή την εικόνα, μήπως σας πούμε οι αποχρώσεις που λένε, γιατί τα χρώματα σου χρησιμοποιούν ένα κωδικό, γιατί άλλη τσιπή είναι και εξαιρετικό. Και όπως αυτές οι αποχρώσεις ξέρω εγώ, ο κωδικάς τους, πάρα τον αναλύσεις που μας δίνει κάτι. Ναι, είναι βίντεο. Δεν είναι ακόμα να πλάσεις πλάσεις αναλύσεις, να πλάσεις αναλύσεις, να πλάσεις αναλύσεις, να πλάσεις αναλύσεις. Καταρχήν αυτό, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έτσι είναι μια εικόνα, αλλά η εικόνα είναι και ένα αρχείο, στο οποίο μέσα στο αρχείο υπάρχουν διάφορες πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες. Εντάξει, να δω ακόμα να δούμε κάτι πιο επίσημο. Συνήθως το κάνω μέσω Linux από την άσκηση και από την ηθικά ή παραπάνω. Και να σου το δούμε. Αυτό είναι. Κάνω copy-paste του κάτι που είδα εδώ πέρα. Βλέπετε αυτό. Πώς κάνεις με αυτό το πράγμα. Control plus. Βλέπετε εδώ μέσα ότι υπάρχει ένα string. Το νου, αν το κάνεις το πέστη, θα φύγει. Αυτό string εδώ πέρα. Βλέπετε καθόλου. Άρχισε την εικόνα αυτή που ανταλούψα, σε ένα απλό αρχείο κειμένου, θα δείτε ότι υπάρχει αυτό εδώ το string. Επίσης, αν το άρχισε με κάποιο πρόγραμμα τη εξεργασία εικόνα, θα δείτε ότι αυτό είναι αποθηκευμένο στα properties τη εικόνα, στα μεταδεδομένα τη εικόνα. Στα μεταδεδομένα τη εικόνα, και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο όταν κάποιος αφήνει αυτά μια εικόνα, δεν μπορεί να πάρει εύκολα πληροφορίες και αυτές τις πληροφορίες. Αν κάποιος έρθει να κοιτάξει, μπορεί να πάρει πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Και αυτό είναι καλό τις εικόνες που ανεβάζετε να τις ψάχνετε λίγο, γιατί μπορεί να έχουν συντεταγμένες από την ακριβή θέση την οποία τραβήχτε μια συγκεκριμένη φωτογραφία. Και αυτό ίσως να μην είναι πρόβλημα αν είστε στην παραλία, αλλά αν είστε στα πλοία του Αφγανιστάν και πολεμάτε που φτάνει πάνω, α πούμε, να του δίνετε τα στοιχεία τη βάση σα. Δεν είναι πάρα πολύ καλή ιδέα έτσι, από πλευρά στρατηγική που έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι πρέπει να κρύψετε πάρα πολύ πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αρχείο, επειδή το αλλιώνουμε σαν εικόνα, δεν σημαίνει ότι είναι μόνο εικόνα, είναι αρχείο. Και είναι αρχείο που μπορώ να το ξεχαστώ οποιοδήποτε πρόγραμμα θέλω. Και μπορώ να δω τα περιεχόμενά του, στα περιεχόμενά του μπορώ να κρύψω, όπως πολύ σωστά είπα προηγουμένως, πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το να μπορούσαμε να κάνουμε και να το έχουμε εσείς. Ναι. Έτσι σου φέρνει το γλώσσο. Να ανοίξει το αρχείο μας. Ναι. Το να δούμε τι κάνει το μάτι μας στην Ιταλία. Που είναι μια στιγμή. Οπότε το να δούμε να τη διαβάζουμε και να ψάχνουμε. Έχεις να έχει μια λογική καλή το πρόγραμμα σου. Δεν θα ψάχνουμε. Αν λοιπόν θέλω να δώσω το τσάντα της σύμβουλα. Ναι, να δεν είναι καλή. Αν είναι ιδέα, το δούμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει κάποια συνεισφορά ακόμα. Τώρα εδώ αυτό είναι την άλλη, λοιπόν, το προηγούμενο μήνυμα λοιπόν είναι να αποχωδωτώσω. Να μας απαντήσεις. Ναι.
Πάμε λίγο. Δεν πιστεύω τώρα πρέπει να στραβάψω απ' άλλη σύντση. Ωραία, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι με τα δεδομένα σε εικόνες και το να ανοίγουμε κάθε αρχείο σαν αρχείο με ένα κειμενογράφο μπορούμε να πάρουμε πολλές πληροφορίες που είναι επιμένες εκεί μέσα και αυτό σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας δίνει πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Μπορούμε να παίξουμε ακόμα ένα τρίτο τσάντερ, αν δεν έχετε κουραστεί, ίσως δεν έχετε, αλλά και να έχετε κλείσει το παιδί σε γενικά παιδιά. Και πάμε στο 7 λοιπόν, σε ένα πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένα θέμα ότι κάποιο θέλει να αλλάξει την πατολογία και ο administrator έτσι έχει χιλιάδες ευρώ για να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε προφανώς ποιο έχει τις χιλιάδες ευρώ αυτή την εποχή για να αλλάξει την πατολογία. Άρα θα προσπαθήσετε να το κάνετε μόνοι σας. Αυτό είναι λοιπόν το site του Πανεπιστημίου. Και θα πρέπει καταρχήν να δείτε τι κάνετε εδώ πέρα. Το οποίο από το challenge 7 αρχίζουμε έτσι και λίγο τη πάση σε δυσκολία. Άρα λοιπόν θα ήθελα να ακούσω κάποιες συμβουλές. Σε βλέπω σε έντυπο να πει. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι κάποιος, ναι, το έχεις το δάσεις. Μπορεί να έχει και το Λιτζέξιο, πώς θα το ετοιμάσουμε. Σήκω. Έλα, παρακά. Το ετοιμάσουμε θέλεις. Εγώ τι κλειστράει, το ξέρεις, είναι την άλλη, ξέρεις, αυτά. Δεν είναι μόνο αυτό. Πάντα θα μπει το περίεργο. Με το τελευταίο σχέδιο τη σχέση. Αλλά να κάνω και το σύντομο και πριν. Κάνω το σύντομο. Άρα το είχε που τη λέω τότε. Άρα βλέπουμε ότι ξεκινάμε με το κενό ασφάλεια το οποίο είχαμε εντοπίσει το πρώτο challenge, δηλαδή το λύστη, ότι αντί να είναι. Δηλαδή το πράγμα είναι πιο γρήγορα, έτσι όπως μιλάω. Πολύ κανένα account, μια ειρήνη, μια συνέχιση.
Δείξε μας το πληκάτι. Δηλαδή... Λοιπόν, πριν κάνει ένα άλλο κύριο user από την Τυρίδη. Τυρίδη της Ρίδης, ναι. Δεν πάμε παραπέρα. Κάτι μας, κάτι σου φίλε, κάτι μας. Είχα καινούργιο πως τώρα πάμε. Πάμε στο μάτι. 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 Πάμε στο μάτι.
Κάνε κάποια σεξ, θα πλέξεις. Όχι, σεξ το θα έκανα στον κόκκινο αλλιώς. Αλλιώς, αλλιώς. Έχω άλλο θέλω να φτιάξει το επόμενο challenge. Θα το δείξω και το πάλι. Ναι. 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 Αυτό είναι. Σημαίνει ότι κάποιο χρησιμοποίησε τα cookies σαν μέσο θετικοποίηση και μάλιστα σε μια πολύ απλή χρησιμοποίηση σε plain text. Το οποίο δεν είναι καλή ιδέα, γιατί τα cookies βρίσκονται στο browser του χρήστη, που σημαίνει ότι ο χρήστη μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τα επεξεργαστεί με τον τρόπο που θέλει. Και άρα πρέπει να είμαστε και τέλο προσεκτικοί στο τι αποθηκεύουν εκεί πέρα. Αν δεν είναι η κουβέντα, αν είναι η κουβέντα, αν είναι η κουβέντα, αν είναι το administrator έκανε σε ένα cookie για την ειρήνη σε επίπεδο user, αλλά η ειρήνη θα μπορούσε να πάρει τον αυτό σε επίπεδο admin, αν χρησιμοποιήσει τα cookies ή το youth για να δούμε αυτό που πήγε το cookie. Αυτό είναι το πράγμα, ξέρω το user level. Δηλαδή φαντάστηκε ότι αφού δεν έχει βάλει user, θα πάρει τον εαυτό μου admin, τι θα γίνει. Είναι λάθος τρόπος, αλλά πολλές φορές τα cookies χρησιμοποιούνται και με καταλαβαίνω τρόπο. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που κάνετε την αποθηκεύση αριθμού τη θετική κάρτα σε κουκκί που έχουν κάνει διάφορα εφράπελα και αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ω προ την ασφάλεια. Νομίζω ότι δεν το ξέρει αυτό. Απλά όταν βλέπει μια εφαρμογή να παίζει με να έχει πληροφορίε τη που δεν έπρεπε να υπάρχει εκεί πέρα, αρχίζει και αγχώνεσαι μετά. Δεν είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία για σήμερα. Θέλετε να γίνετε μέρος της επίτησης αυτής της ομάδας.
Και θέλω κάποιον νίτσα να σηκωθεί. Είσαι νίτσα, έλα, συνήθως, πάρε πάνω. Πάρε και την ομάδα. Θέλει κάποιος άλλος αυτό εδώ πέρα. Θα βοηθήσεις, έλα. Τα παιδιά που προσπαθούν να γίνουν σωστά να το κάνουν μέσα την κονσόλα, εγώ να σας πω ότι υπάρχει ένα φοβερό εργαλείο στο Firefox, το οποίο ονομάζεται Dumper Data. Στην ουσία είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία σε επίπεδο ασφάλειας και τεχνών εφαρμογών. Για το Dumper Data τι ακριβώς κάνει. Κάθεται σαν πρόξη μπροστά από το browser σας και μπορείτε να κάνετε intercept όλη την πληροφορία που φεύγει από αυτόν και που έρχεται σε αυτόν. Άρα, οτιδήποτε στέλνει ο browser σας, μπορείτε με το Dumper Data να το εντοπίσετε. Πρέπει να θυμάστε το Dumper Data, γιατί το μισή καθόλου. Μπήκαμε λειτουργία. Δεν κάνεις τίποτα εσύ, μας έμπλεμε σε μια ερώτηση. Όχι, δεν έξα τίποτα. Θα σας βοηθήσω λίγο. Κλείστε όλες τις σελίδες και ανοίξτε το Dumper Data. Το Dumper Data είναι το εργαλείο που όπως προπονιώσουμε ένα εργαλειοδικό σουγιάστη της ασφάλειας, γιατί μπορεί να κάνει reset κάθε τι που στέλνει ο browser σας προς ένα server. Όχι απλά να το δείτε, αλλά να το αλλάξετε κιόλας, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Κλείστε όλα. Εδώ. Λοιπόν, για πάλι το Dumper Data να δείτε τι θέλει. Πάτα άλλο, ασφαλά τα εργαλεία και πάρε τα Dumper Data. Τελευταίο κάτω κάτω. Κάνεις τα Dumper, να κλείσεις τα καταγράφη. Κάνεις τα Dumper. Υπάρχει διακρόμος. Υπάρχει διακρόμος. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία που κάνουν εξίσου κάτι και έτσι κατάσκονται ότι είναι μάθημα, έτσι δεν είναι. Πάμε. Ωραία. Για να δείτε λοιπόν το κάτι τι στέλνει. Και δείτε αν υπάρχει κάτι το οποίο σας φαίνεται λίγο. Όχι όλα τα σχολεία. Thank you.
κάτω που μας κουμπλουκάνει. Ναι, ναι. Και πάλι
Αλλά και μου πήγε το παλικάρι που σου πήγε. Αυτό είναι το παλικάρι που σου πήγε. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Το κόνσεπτ είναι αυτό που θα πρέπει να αλλάζει. Του θα μας πήγαν αμμονίως σε μετά να μαθάει. Δεν κατάφεσαι να κάνει το τράγμα. Δεν ξέρω είναι το λόγο το... Εν πάση περιπτώσει, για όταν θα εξαιρέσουμε άλλο, σας ευχαριστώ θερμά για την πέρα.